παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες ένα πράγμα τους διέκρινε. Το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πετύχουν γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο είδαμε και σήμερα. Πώς το είδατε στο παιχνίδι? Κοίτα, εμείς γενικά έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Να δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Σήμερα δεν κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά είχαμε νομίζω μια πολύ κλασική ευκαιρία στο 45. Θα μπορούσαμε και αν ήταν πιο ήρεμος ο παίχτης ο δικός μας, να είχαμε πετύχει ένα γκολ και σίγουρα το παιχνίδι ήταν τελείως διαφορετικό. Νομίζω δεν γίνανε πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό. Ξέραμε ότι η Λευκή έχει λίγους βαθμούς και με την αλλαγή του προπονητή σίγουρα θα δώσει κάτι διαφορετικό στην ομάδα και το είδαμε και, και στην Κοζάνη με το χι που πήρανε. Ήρθαν προετοιμασμένοι για το παιχνίδι, απλώς δεν μας βγήκε. Δυστυχώς είναι και αυτά τα ταξίδια για εμάς που μας ταλαιπωρούν, να πω την αλήθεια, γιατί ξεκινήσαμε τις 7 ώρα πάλι σήμερα για να έρθουμε εδώ, γιατί δεν έχει ferry boat. Ζητήσαμε και το έτοιμο να γίνει το παιχνίδι νωρίτερα. Σίγουρα για εμάς είναι μια ταλαιπωρία μεγαλύτερη. Αλλά νομίζω στο δεύτερο μήχρονο άλλαξε εικόνα το παιχνίδι πάρα πολύ. Βάλαμε την μπάλα κάτω όπως ξέρουμε να παίζουμε το ποδόσφαιρο. Δημιουργήσαμε χώρους, δημιουργήσαμε κάποιες καταστάσεις για την αντίπαλη ομάδα. Είχαμε και το δοκάρι και με το σου του Βασίλα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Όπως μου πήγε στο παρελθόν, παιχνίδι που δεν κερδίζεις δεν το χάνεις τουλάχιστον. Ρισκάραμε λίγο παραπάνω. Αν καταλάβατε, έβαλα και 4 επιθετικούς κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Εκεί πέρα δεν ήταν καλό. Γιατί μια πολύ καλό παιχνίδι του Αιγυπτίου. Εντάξει, τα ξέρουμε τα παιδιά. Δυστυχώς δεν αποκριθήκαν στο θέμα της τακτικής οι τρεις αμυντικοί. Γιατί όταν παίζουμε τρεις, ξέρουμε, παίρνουμε και πλάτο στο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνανε. Και αναγκάζανε το Μωράης να γυρνάει λίγο πιο πίσω. Αλλά νομίζω γενικά δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλώς ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πήγε στις λίγες φάσεις. Νομίζω το αποτέλεσμα είναι δίκαιο το 0-0 και για δύο ομάδες. Να δώσω συγχαρητήρια και στη Λευκή με την προσπάθεια που κάνει, όπως και εμείς που κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει για μας, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Σήμερα δεν κάνουμε τόσο πολλές. Έστω τουλάχιστον να πετύχουμε ένα γκολ, κάτι να πάρουμε και τους τρεις πόντους, γιατί βλέπεις ότι η διαφορά αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα, αν κάνεις νίκες ή αν κάνεις ισοπαλίες. Και νομίζω πηγαίνοντας. Εντάξει, έχουμε. Δεν είναι, όχι, έχουμε τρεις σοπαλές και μια νίκη. Νομίζω ότι αυτές οι τρεις σοπαλές είναι 6 πόντοι ακόμη. Θα μπορούσε να είσαι στο σακούλι σου και να είσαι πολύ καλύτερα στη βαθμολογία. Αλλά ποδόσφαιρο έτσι είναι δυστυχώς. Συνεχίζουμε. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι πάλι για την Ανατολή. Ελπίζω να αλλάξει κάτι για μας, να σπάσει αυτό το ρόδι που λέμε. Και να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο γκολ για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια νίκη. Δεν βλέπουμε πολλές διαφορές μεταξύ των ομάδων μέχρι στιγμής. Σίγουρα δεν υπάρχουν διαφορές μεγάλες. Αγωνιστικά, άμα τις κοιτάξεις τις ομάδες όλες, γιατί τις έχω δει σχεδόν όλες τις ομάδες, πέρα από τα βίντεο που βλέπουμε αλλά και παίζοντας με τα παιχνίδια, δεν υπάρχουν. Απλώς είναι οι στιγμές που κάνουν τις διαφορές στα παιχνίδια. Κάποιες ομάδες είναι πιο εύκολες στο γκολ, κάποιες ομάδες είναι πιο τυχερές στο γκολ. Δηλαδή, αν δείτε το καναλάκι, έχει πετύχει τα τρία τελευταία παιχνίδια γκολ στο 91 και έχει κερδίσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και ρέντα. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να κυνηγάμε την τύχη μας περισσότερο για να μπορέσουμε να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς. Γιατί, όπως έχω πει και στο παρελθόν, ο στόχος μας δεν είναι να πάρουμε πρωτάθλημα. Κάνουμε πρωταθλητισμό για να μπορέσουμε να σωθούμε. Γιατί πέφτουν 6 ομάδες. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες κάπως έτσι σκέφτονται. Γιατί νομίζω όποια ομάδα πέσει στην παγίδα ότι πάει να πάρει πρωτάθλημα, νομίζω θα έχει πρόβλημα. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στον Μιχάλη, γιατί έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο, δουλεμένο. Και αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά είναι ότι δεν ξέρω πώς θα φανεί, αλλά δεν το περίμενα πραγματικά από τα δικά μας τα παιδιά να βγάλουν αυτό που βγάλανε και στο προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα. Το λέω με όλη τη συνείδηση που έχω μέσα μου, δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Βλέπω τα παιδιά έχουν όρεξη, ανταποκρίνονται σε αυτά που λέμε, προσπαθούν, και αυτό μετράει, προσπαθούν. Βγάλαμε κάποιες φάσεις σήμερα στο παιχνίδι. Δεν ήμασταν, όπως λέει και ο Μιχάλης, τυχεροί λίγο στον γκολ. Εντάξει, η τύχη είναι με το δυνατό, κατά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε για το καλύτερο, να πάρουμε τους βαθμούς περισσότερους που μπορούμε, να μπορέσει η ομάδα να σωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κάνουν αυτές οι φάσεις που δημιουργήσατε για να μπορέσετε στην έδρα σας να εκμεταλλευτείτε? Αν αναλογιστώ την ομάδα που ανέλαβα, πραγματικά, σας το λέω πραγματικά, τους βγάζω το καπέλο.
Σας το είπα και πριν, δεν το περίμενα. Τα παιδιά ξεκινήσαμε, ειδικά το πρώτο 20 λεπτό, νομίζω ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Πιέσαμε λίγο τον αντίπαλο, βγάλαμε κάποιες φάσεις. Η ομάδα είναι δύσκολη. Κακά τα ψέματα είναι δύσκολη. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Το θετικό είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλούς χαρακτήρες. Θέλουν να δουλέψουν κι αυτοί και προσπαθούν. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός θα μας αφήσει και την προσπάθεια αυτή να τα μύψει κάποια στιγμή. Κότσι, η επιλογή που κάνατε σήμερα όσον αφορά τον καταρτισμό της δεκάδας, στα δικά μας μάτια φάνηκε ως σύνθεση ανάγκης. Αυτό που σκεφτήκατε εσείς ήταν αυτό που δουλέψατε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε το μάτι της πλευράς σας. Ενώ το Κωνστακιό του δεξιμπάκ, ενώ το Λάχο στο τεφόρ, στο χώρο της επίθεσης Παπαιδού της Ιωαννέδη. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς είστε περισσότερο καιρό εδώ και ξέρετε τα παιδιά ποια είναι στην ομάδα. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από αλχημίες να φτιάξουμε την ομάδα. Η ομάδα, ναι, μεν έχει κάποιο υλικό, αλλά θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει κάποιες προσθήκες. Τώρα από εκεί και πέρα παίζουν κάποια μικρά παιδιά, προσπαθούμε να βάλουμε παίκτες που δεν έχουν παίξει. Όπως σας είπα, δεν έχω παράπονο, τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο στον εαυτό. Αλλά οι αλχημίες φαίνονται, είναι αλχημίες πραγματικά. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι στην ομάδα για να παίξει. Ζητάει να παίξει. Ήδη ρωτώ και το πείδημα. Όποιος είναι πιο ικανός, θα παίξει. Δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν. Μέσα στη βδομάδα είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς. Από εκεί που δεν το περιμέναμε, δεν υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Και το παλεύουμε εκ των έσω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τώρα. Έχει ο Θεός. Από όσα λέτε, εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα ότι η ομάδα της Ρεθύμης δεν ήταν προετοιμασμένη καλά για αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν θα πω ποτέ, καταλαβαίνω τι μου λέτε, δεν θα πω ποτέ τι έχει γίνει πριν, τι ήταν πριν, ούτε με ενδιαφέρει. Με φωνάξαν σε αυτήν την ομάδα να βοηθήσω αυτήν την ομάδα και το τι μετράει, μετράει από σήμερα, από χτες που είμαι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει γίνει πριν. Γι' αυτό και παίρνουμε κάποιους παίκτες, κάποιους προπονητές για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι το πολύ εύκολο που όλοι λέμε ο πριν, ο μετά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε τώρα, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.